Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νίκης ο ανασταλών. Αμήν. Δόξα σε ο Θεός με δόξα σε βασιλέ φοράνια παράκλητε τα πνεύμα της αληθείας. Ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών θησαυρός των αγαθών και ζωής χωρηχός. Ελθέ και στήνωσον εν εμήν και καθάρισον εμάς από πάσης κυλίδας και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών. Καθίστε. Εμείς εδώ κάνουμε το λεγόμενο αρχονταρίκι. Όλο τον χρόνο το κάνουμε το πρωί μετά τη Θεία Λειτουργία. Και το καλοκαίρι, Ιούλιο και Αύγουστο, κάνουμε και το απόγευμα πατερικές μελέτες, ερμηνείς πατέρων, πατερικών χωρίων. Σήμερα έτυχε να είναι η ενωρίτης του Αγίου Κοσμά από την Θεσσαλονίκη με τον πατέρα Αναστάσιο, έτσι. Σημεών, ναι. Έχουνε οι Μητρόπολοι της Θεσσαλονίκης, της Νεαπόλεως, έχουν πνευματικό έργο μεγάλο. Και έχει ο Άγιος Νεαπόλεως πολλούς εργάτες και συνεργάτες που εργάζονται στον Αμπελώνα εκεί του Κυρίου. Μάλιστα, ο πρώην Άγιος Νεαπόλεως ήταν αδερφός της μόνης μας, ξέρετε. Εδώ έγινε μοναχός. Εδώ είχε γραφτεί και επί χρόνια ολόκληρα ήταν στην Κατερίνη. Όσοι είναι Κατερινιώτες, τον θυμάται, μεγάλη δηλαδή, από νεαρές ηλικίες. Στην επταετία έγινε και επίσκοπος και ίδρυσε την ιδρυθήσα Μητρόπολη της Θεσσαλονίκης, τη δυτική πλευρά της Θεσσαλονίκης, Νεαπόλεως και Σταυροπόλεως. Μεγάλο ήταν το έργο και το σεβαστού εκεί υπεράρχου Διονυσίου και μόνο που έκτισε τις εκκλησίες που δεν υπήρχαν την παλιότερη εποχή, αυτό μόνο δείχνει πόσο μεγάλο έργο έκανε. Και είχε πολύ σύνδεσμο με τη Μονή μας, ερχόταν τακτικά και μας σκόρπιζε την πατρική του αγάπη και εμείς πηγαίναμε τακτικά και είχαμε, παρόλο που δεν γνωριζόμασταν, εμείς δεν ήμασταν από την Κατερίνη, είχαμε συνδεθεί από την εποχή που εγκαθιδρύθηκε, εγκαταστάθηκε στη Μητρόπολη. Ήμασταν οι πρώτοι που πήγαμε και τον συμπαρασταθήκαμε στην ανθρώνησή του. Και ευχαριστούμε πολύ σήμερα που αντιπρόσωποι αυτής της Μητροπόλεως είναι εδώ κοντά μας. Σήμερα ήθελα να σας αρχίσω με ένα θέμα το οποίο όλοι το ζούμε και όλοι το έχουμε μέσα μας και που δεν ξέρουμε πόσο το αξιολογούμε και το αξιοποιούμε. Το θέμα μου είναι το εξής. Ποια σχέση έχει το κακό με τη βούλησή μας και ποιο ρόλο παίζει η ελευθερία μας στην σωτηρία μας. Και το ένα και το άλλο, οι πατέρες το ονομάζουν μυστήριο και το μυστήριο του κακού είναι ένα μυστήριο και δεν μπόρεσε να το ενιχνεύσει κανείς εύκολα. Μόνο οι Άγιοι της Εκκλησίας μας έδωσαν βασικά στοιχεία περί του κακού. Αλλά και το μυστήριο της σωτηρίας είναι και αυτό ένα απέραντο μυστήριο το οποίο κανείς για να το αντιληφθεί λιγάκι και να το έτσι πλησιάσει, για να το ζήσει, χρειάζεται να ασχοληθεί πρώτον με τις μελέτες στα πνευματικά βιβλία και δεύτερον με την προσωπική βίωση ο καθένας. Γιατί αυτά τα μυστήρια δεν προσαγγίζονται αλλιώς, μένουν άγνωστα στον πολύ κόσμο. Ενώ τα βιώνουν πολλές φορές, αλλά δεν μπορούν να τα ερμηνεύσουν. Μπροστά μου έχω έναν μεγάλο θεολόγο και τα τελευταία χρόνια Άγιο της Εκκλησίας μας, τον πατέρα Ιωστίνο Πόποβιτς, ο οποίος είναι όντως από τους εκλεκτούς δασκάλους της Εκκλησίας μας. Είναι Σέρβος, αυτό δεν είναι Έλληνας, αλλά σπούδασε στην Ελλάδα και όλα τα πνευματικά τέκνα τα έστειλε, πρωτού τα χειροτονήσει, τα έστειλε στην Ελλάδα
και σπούδασαν την ελληνική γλώσσα και την ελκύθιαν την ορθόδοξη λογή στην Ελλάδα. Γι' αυτό και είχε δεσμούς με την Ελλάδα. Γι' αυτό τα πνευματικά του έγραφε τα βιβλία του όσα έγραψε, τα μετέφρασαν στην ελληνική γλώσσα και είναι αξιόλογα βιβλία. Στηρίζεται πάντα στην παράδοση της Εκκλησίας μας και παρόλο που ήταν σε ένα καθεστώς που απαγόρευε πάση θυσία τις θρησκευτικές εκδηλώσεις, εκείνος εξαιτίας της ορμής που είχε μέσα του, τις δυνάμεις δηλαδή του Πνεύματος του Αγίου που τον καθοδηγούσε, δεν μπορούσε να υπακούσε σε καμιά δέσμευση. Γι' αυτό και τον φυλάκισαν σε ένα γυναικείο μοναστήρι και εκεί λειτουργούσε στις μοναχίες χρόνια ολόκληρα και έγραψε και αυτά τα συγγράμματα, αλλά και από εκεί βροντοφώναζε και για το καθεστώς που είχε η πατρίδα του, αλλά και γενικά για τη σχέση που έχει ο άνθρωπος με την Ορθοδοξία, πώς μπορεί να παρεκκλίνει κανείς και πώς μπορεί να ορθοτομήσει πάνω στα θέματα αυτά τα μυστηριώδη. Πρώτα θα αναφερθούμε στο θέμα αυτό, το μυστήριο που λέμε του κακού. Η αμαρτία είναι ένα φαινόμενο το οποίο δεν έχει, όπως λέγαμε κι άλλοτε, ουσία. Δεν είναι πλασμένο δηλαδή. Δεν το πλασμένο ο Θεός του κακού. Ούτε μπορεί να το ανιχνεύσει κανείς ουσιοδός με την έρευνα και τη μελέτη και την επιστημονική κυρίως δράση. Η αμαρτία είναι κάτι που κόλλησε πάνω στον άνθρωπο και η οδός και η πόρτα, η θύρα από την οποία μπήκε μέσα στον άνθρωπο ήταν η βούλησή του, η θέλησή του. Λέει εδώ ο πατήρ Ιωστίνος, εάν τυχόν, λέει, η αμαρτία πραγματοποιεί το έξω από τη θέληση του ανθρώπου, τότε, λέει, θα παρουσιάζει όταν ο άνθρωπος θα διέπρεπε την αμαρτία ως ένας τέρας, ένα μεταφυσικό τέρας. Γιατί, διότι το κακό θα είχε ύπαρξη πάνω στον άνθρωπο χωρίς τη θέλησή του και στην ουσία δεν θα έχει και ευθύνη ο άνθρωπος άμα ερχόταν απ' έξω. Το απαραίτητο στοιχείο για να δράσει το κακό είναι η βούληση του ανθρώπου. Χωρίς τη θέληση του ανθρώπου δεν μπορούσε να δράσει το κακό. Και ποιο είναι το στοιχείο εκείνο που θεωρεί ο Άγιος εδώ, θεωρεί ότι η δράση του κακού δεν μπορούσε να υπάρξει εάν δεν ήθελε ο άνθρωπος. Πρώτον, διότι δεν το έπλασε ο Θεός. Και δεύτερον, εάν δεν το ήθελε ο άνθρωπος, δεν θα υπήρχε το κακό. Άρα, βασικό στοιχείο και βασική πηγή που ήρθε το κακό στον άνθρωπο είναι ο άνθρωπος, η βούληση του ανθρώπου. Δεν μπορεί να γίνει ένα κακό, όπως λέει ο Βάσος Σύρος, έξω από την προαίρεση του ανθρώπου. Κακόν έξω προαιρέσεως κείμενον και κατηδίαν υπόστασιν θεωρούμενον εν τη φύση των όντων εστίν ουδέν. Ένα κακό που είναι έξω από την προαίρεση του λογικού όντος του ανθρώπου και να εφίσταται σαν μια υπόσταση, σαν μια παρουσία ζωντανή, δεν μπορεί να θεωρήσει κανείς κανένα. Άρα τι είναι αυτό το οποίο δημιουργεί μέσα στον άνθρωπο την παρουσία του κακού? Είναι η βούλησή του. Η βούλησή του είναι ένας αγωγός μέσα από το οποίο το κακό διοχετεύεται στον άνθρωπο. Η βούληση είναι υπεύθυνη για την αμαρτία. Κάθε αμαρτία που διαπράττεται με τη βούληση του ανθρώπου έχει
και την ανάλογη τιμωρία. Για να μπορέσει να ζήσει κανείς την αμαρτία, πρέπει να ξέρει ότι αν θελήσει, ουσιαστικά αμαρτία τι είναι; Είναι η έλλειψη του Θεού. Αν θελήσει κάποιος να αρνηθεί του Θεού, τότε θα εισέλθει η αμαρτία ως απουσία Θεού. Δεν θα μπορεί να ζήσει το Θεό και άρα θα ζει ένα μη Θεό. Αυτό το μη Θεό δεν έχει ουσία. Είναι όπως το σκοτάδι με το φως. Εάν κανείς θέλει να κλειστεί σε ένα μοντρούμι και δεν θέλει να ακολουθεί τον ήλιο, το αποτέλεσμα θα είναι οδυνηρό για αυτόν. Γιατί δεν θα ζει το σκοτάδι. Και ποιος το θέλει αυτό και ποιος του παρουσιάζει αυτό; Ο ίδιος άνθρωπος. Το ίδιο το ελεύθερο όν. Και οι άγγελοι έχουν αυτή την προαίρεση. Κοίτα, λέει ο Βας, ου τη φύση νόμος, αλλά το αυτεξουσίο της προαιρέσεως τραπίνε δυναμένο προς το αγαθόν και κακόν. Λέει, δεν είναι βαλμένο, δεν είναι δημιουργημένο μέσα στον άνθρωπο ένας φυσικός νόμος που να ακολουθεί κανείς το κακό. Αλλά η πραγματικότητα του αυτεξουσίου και η πραγματικότητα της προαιρέσεως, εκείνη είναι ικανή να μετατρέψει την πορεία του ανθρώπου στο αγαθό ή στο κακό. Άπαξ και ο άνθρωπος δεν ήθελε, δεν θα γινόταν τίποτα. Ο άνθρωπος έχει το αυτεξούσιον θέλημα, λέει, και εμείς επιγνώμεν την δοθήσαν εμείν της ελευθερίας αυτεξουσιότητα, παρατουκτήσαντος εμάς, ή να εφημείν ή το και των κριτώνων ωραίγεστε και των χειρώνων απέχεστε. Άρα, μέσα στην ελευθερία μας μπορεί να βρεθεί η γνώση της υπάρξεως του κακού ή του αγαθού. Εμείς θέλουμε το ένα ή το άλλο. Άρχισε από τον Αδάμ το κακό. Στον Αδάμ, λέει, αφ' αυτού οι δύο θελήματα παρεύει και υπήκουσε μέχρι πονηρό. Με το θέλημά του Αδάμ παρεύει την εντολή του Θεού και έφτασε στον πονηρό. Εάν δεν υπήρχε η δυνατότητα να επιλέξει ο άνθρωπος το Θεό ή το μη Θεό, τότε θα υπήρχαν δύο πράγματα. Πρώτον, ο άνθρωπος θα ήταν ελεύθερος άνθρωπος. Θα ήταν σε μυρολατρεία, με μυρολατρεία κινούμενος. Γιατί; Διότι εφόσον υπάρχει το κακό, εγώ δεν μπορώ να το αποφύγω, άρα δεν έχω και ευθύνη. Ξέρετε, οι ανατολικοί λαοί στο παρελθόν, επειδή βλέπαν μέσα στον άνθρωπο και το αγαθό και το κακό, γι' αυτό δίδαξαν ότι υπάρχουν δύο αρχές που δημιούργησαν και το ένα και το άλλο. Το καλό το δημιούργησε ο καλός Θεός και το κακό το δημιούργησε ο κακός Θεός. Δεν έδιναν σωστή ερμηνεία στο κακό. Εκείνη που έφερε την αλήθεια πάνω στο θέμα είναι η πίστη μας, η ορθοδοξία μας, το Ευαγγέλιο. Δεν μπορούσε να βάλει στον αγαθό Θεό ποτέ στοιχεία κακότητος. Ή άλλοι λέγανε ότι ο Θεός έχει καλά στοιχεία και κακά στοιχεία. Και όταν δημιούργησε τον άνθρωπο, του έδωσε και τα καλά και τα κακά. Ούτε αυτό είναι σωστό. Ο Θεός πάντα είναι αγαθός. Και πάντα το αγαθόν ποιεί. Δεν είναι δυνατόν ο Θεός να θέλει το κακό. Γιατί είναι φύση Θεός. Δεν είναι ενεργία καλός. Δεν είναι δηλαδή με τη θέληση του καλός. Αλλά είναι φυσικά καλός, αγαθός ο Θεός. Γι' αυτό και δεν μπορεί να ποιήσει ποτέ το κακό. Όσιος Μακάριος βλέπει εδώ τη συμμετοχή της βουλήσεως του Αδάμ κατά την παράβαση σαν ένα προσωπικό θέλημα. Αφού αυτού οι δύο θελήματα παρεύει και υπήκουσε μέχρι πονηρό. Και ό,τι γίνεται
γύρω από το κακό γίνεται οι δύο θελήματοι, δηλαδή με το ίδιο θέλημά μας. Γι' αυτό και η αξία της ελεύθερης βουλήσεως του ανθρώπου βρίσκεται ακριβώς στην πλάση του. Ο άνθρωπος πλάστηκε από το Θεό, θεοειδής λέει ο λόγος. Τι σημαίνει αυτό? Έχει το είδος του Θεού. Δεν έπλασε ο Θεός στον άνθρωπο κακό. Μα πώς ήρθε το κακό? Επειδή έπλασε την ελευθερία του και η πλάση που έκανε ήταν κτιστή, είχε δυνατόν μέσα από την ελευθερία του ο άνθρωπος να αρνηθεί και το Θεό. Αν είχε φυσικό αγαθό αφεαυτού του άνθρωπου, δεν θα έφευγε ποτέ στο κακό όπως ο Θεός. Είναι μοναδικό το φαινόμενο του Θεού που διαπράττει κακό, για την φύση αγαθός. Ο άνθρωπος είναι θέση αγαθός, δηλαδή με τη θέλησή του μπορεί να διηγηθεί προς το αγαθό που του έδωσε ο Θεός, την ελευθερία του. Αλλιώς μπορεί να διηγηθεί προς τα πίσω και να φτάσει, αν είναι δυνατόν, στην ανυπαρξία του, την οποία δεν θέλει ο Θεός, και άρα, όπως λέει ο Μάξιμος, πλανάται με τη θέληση του άνθρωπος γύρω από το μηδέν. Δεν θέλει να επανέλθει στο μηδέν ο άνθρωπος, ο Θεός τον άνθρωπο, αλλά πλανάται ο άνθρωπος με τη θέληση του γύρω από το μηδέν. Τώρα, το κακό έχει και μια ταχύτητα, δηλαδή έχει μια πορεία. Δεν είναι μόνο αρχικό, έχει και μέση και τέλος. Η ταχύτητα και το βάθος του κακού που επιτελείται μέσα στον άνθρωπο εξαιτίας αρχικά της βουλήσεως του ανθρώπου, τι λαμβάνει? Λαμβάνει στοιχεία ομοιώσεως του ανθρώπου, του φυσικού ανθρώπου με τον κακό. Γίνεται κατ' εικόνα κακού ο άνθρωπος όταν αφήσει τον εαυτό του ελεύθερον να διαπράττει το κακό. Και τι συμβαίνει? Διέρχεται, λέει, όλες τις βαθμίδες της αμαρτίας και μολύνεται θανάσιμα από αυτήν. Γι' αυτό και έφτασε μέχρι το θάνατο. Το θάνατος είναι ο τελικός καρπός του κακού. Η φθορά και ο θάνατος προέρχεται αρχικά από την βούληση των ανθρώπων. Η απέτηση, λοιπόν, του Χριστού και του Χριστιανισμού τι είναι? Να μπορέσει ο άνθρωπος με τη θέλησή του πλέον να αναστρέψει αυτή την πορεία. Και όπως ξέρουμε, επειδή δεν μπόρεσε λόγω του ότι υπέστη θανάσιμη φθορά, δεν μπόρεσε να αναστρέψει μόνος του ο άνθρωπος αυτή την πορεία, ανέλαβε ο Χριστός, γεννόμενος άνθρωπος, να πολεμήσει τον διάβολο και να ελευθερώσει, όπως λέγαμε το πρωί, να ελευθερώσει τον άνθρωπο από αυτό το τέλος της θαράς που είναι ο θάνατος. Ναι, να είστε καλά. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Το πρώτο καθήκον, λοιπόν, που έχει ο καθένας από εμάς για να διαπράξει, κυρίως μετά την έλευση του Χριστού που δίνει όλη τη δυνατότητα βοηθούμενος ο άνθρωπος από αυτόν να ξεφύγει το κακό, είναι το να έρθει σε αντίθεση με την πηγή του κακού που είναι λογισμοί. Το πρώτο καθήκον της δημιουργικής δυνάμεως της ψυχής, λέει ο Βάς εδώ, είναι το μη πειν τα θελήματα των λογισμών. Να μην κάνουμε αυτά που θέλει ο νους μας. Όταν αντιλαμβανόμαστε ότι αυτά είναι παρέκκληση από τις εντολές του Θεού, να κοντράρουμε και να λέμε όχι. Και εδώ, όπως λέγαμε το πρωί, είναι βοηθός ο Θεός. Μόνος ο άνθρωπος δεν μπορεί και πάλι. Γιατί είναι μεγάλο το τραύμα της πτώσεως. Και ο Θεός δέχεται μετά την έλευσή του για τον κάθε ένα από εμάς να γίνεται βοηθός. Και σιγά σιγά η προαίρεσή μας που έχει πάνω της τα στοιχεία και τα τραύματα του κακού, όταν αρχίζουμε να αντιδικούμε με τον ίδιο το λογισμό μας, σιγά σιγά έρχεται ώρα που αντί να ευχαριστούμαστε από το κακό, να η ψυχή μας να έχει αντίθεση στο κακό.
και να προβάλλει αντίθεση. Φιλιάζοντας, λέει, και συνειδόμενη την κακία, έρχεται στιγμή που ο Σατανάς νικάται από το Θεό, πολεμώντας και εμείς τους λογισμούς με τον διάβολο που του στέλνει, νικάται από το Θεό και η ψυχή πλέον αρχίζει να ευχαριστιέται με το αγαθό και να απολαμβάνει το αγαθό. Άρα η φύση μας που είναι φτιαγμένη από το Θεό, αυτή που λέμε θεοειδή, δηλαδή έχει το είδος του Θεού, ελευθερώνεται από το κακό εάν προσετερεστεί το αγαθό, δηλαδή τον Θεό. Και η βούληση πλέον αρχίζει να πορεύεται προς άλλη κατεύθυνση. Γίνεται η θέλησή μας μετά θέληση Θεού. Γιατί, διότι αντιλαμβανόμαστε ότι στο βάθος όλοι μας ξέρουμε ποιο είναι το σωστό, αλλά δεν έχουμε τη δύναμη να το διαπράξουμε. Και ο Θεός μας δίνει αυτή τη δύναμη όταν γίνουμε δικοί Του. Με την πτώση που υπέστη ο άνθρωπος, αυτό το μυστήριο της εικόνας του Θεού που λέγεται άνθρωπος έρχεται σε συνήφανση με το κακό. Όπως σας είπα το πρωί, επειδή το κακό δεν έχει δημιουργική σημασία, δεν είναι δημιουργημένο και δεν μπορεί να ταυτιστεί με τον δημιουργημένο άνθρωπο, αλλά σκορπίζεται πάνω στη δημιουργική, ας πούμε, οντότητα του ανθρώπου που ο Θεός τον έκανε αγαθό, σκορπίζεται σαν ασθένεια, σκορπίζεται σαν σκότος, σκορπίζεται σαν αντίθεση, αντίθετη κατάσταση. Και αυτή η αντίθετη κατάσταση έρχεται και διακλαδώνεται μέσα στο βάθος του ανθρώπου με ένα μυστηριώδη τρόπο. Ο διάβολος είναι παμπώνυρος και σαν την αράχνη, ενώ είναι αδύνατη η ιστή της αράχνης, όταν πολλαπλασιάζει τον κύκλο της η αράχνη, την κάνει δυνατή και σφίγγει τον άνθρωπο και τον ταλαιπωρεί. Πόσο αδύνατη είναι η αράχνη. Όμως γίνεται δυνατή γιατί ο άνθρωπος μένει αδρανής, δεν αντιδρά. Αυτό το μυστήριο της ανομίας είναι ένα μυστήριο που δεν μπόρεσε ούτε να κατανοηθεί αλλά ούτε και να λυθεί από τους κοσμικούς ανθρώπους. Πολλοί αντιλαμβάνονται στοιχεία του κακού, κυρίως τον άλλον. Όταν βλέπουμε τον άλλον, αμέσως αντιλαμβανόμαστε ότι είναι αμαρτωλός. Ενώ στον εαυτό μας δεν το καταλαβαίνουμε πολύ. Ο Άγιος Μακάριος θεωρεί ότι τόπο ο διάβολος του κακού φτιάχνει την καρδιά του, το εσωτερικό του. Εκεί μέσα στην καρδιά δρά. Και ο νους λέει ότι είναι ο οφθαλμός της καρδιάς. Εάν κανείς αντιληφθεί ότι η καρδιά, αυτό το μικρό σκεύος, λέει, αν αντιληφθεί ότι εκεί μέσα βρίσκονται οι δράκοντες, οι λέοντες και τα ιοβόλα θηρία και όλοι οι θησαυροί που είναι σαν κόπρος της κακίας, εκεί λέει ετραχία και ανώμαλη οδή, εκεί οι φάραγγες. Αν το αντιληφθεί αυτό, θα πρέπει να πάθει, και δύο παθήματα μπορεί να πάθει. Ή να στραφεί προς το αγαθό για να λυτρωθεί, ή να απογοητευτεί και να αυτοκτονήσει. Γιατί έρχονται πολλοί, λέτε, σε αυτό το τέλος, το κακό του θανάτου της αυτοκτονίας. Γιατί, διότι αντιλαμβάνονται ότι δεν έχουν άλλα διέξοδα. Τα διέξοδά τους είναι συγκεκριμένα πλέον. Το τέλος της ζωής. Ενώ ο Θεός έδωσε ελπίδα ζωής. Και έχοντας αυτήν την ελπίδα ζωής, ο Θεός μας είναι η ελπίδα μας, πιάνουμε έστω χαλαρά στην αρχή το χέρι του Θεού και όλα αυτά αντικαθίστανται πώς? Με την παρουσία του Θεού. Φεύγουν όλα τα ιοβόλα θερία από μέσα στον άνθρωπο.
Εκεί έρχονται και οι άγγελοι, εκεί η ζωή, εκεί η βασιλεία, εκεί το φως και οι Απόστολοι. Εκεί η θησαυρή της χάριτος, εκεί τα πάντα εστίν, λέει, όλα τα αγαθά μετά. Έτσι και θελήσει ο άνθρωπος να δώσει την καρδιά του στον Θεό. Η καρδιά έχει το νουν κυβερνήτην. Αν ο νους οδηγήσει την καρδιά του ανθρώπου να τηρήσει τον τελευταίο, να κάνει υπακοή στον Θεό, τότε όλες εκείνες οι δεινές αντιρρήσεις που φωλιάζουν μέσα στην ψυχή μας διαλύονται σαν τον ιστόν της αράχνης. Είναι έμπειροι πατέρες στην εργασία αυτή της απαλλαγής από το μυστήριο του κακού και ξέρουν πώς θα διώξουν τον όφη αυτό της αμαρτίας που φωλιάζει μέσα στην καρδιά του ανθρώπου. Γι' αυτό και λέμε πολλές φορές, ένας τρόπος για να βρούμε τη σωτηρία μας είναι να μελετάμε τους πατέρες μας, να βρισκόμαστε κοντά στους πατέρες μας, κοντά στην πείρα των πατέρων μας, των Ευαγγελίων και των πατέρων. Γιατί, διότι έχουν ένα ειδικό χάρισμα οι πατέρες να μπορούν να μεταλαμπαδεύουν αυτά τα βιώματά τους στους ανθρώπους που τους προσεγγίζουν. Πρέπει να ξέρουμε ότι μέσα στο βάθος μας, αν θα επικρατήσει ο Θεός, ο διάβολος καταρχάς, να ξέρουμε θα δημιουργεί τάφο και άδειο. Θα δημιουργεί τάφο, θα νιώθουμε ότι είμαστε κλεισμένοι, εμφιαλωμένοι. Ενώ αντίθετα, εάν πάψει να βρίσκεται η αμαρτία, η οποία δημιουργεί σε όλη τη φύση μας μια αποσύνθεση, δηλαδή φέρει το θάνατο, τότε αυτή η θεία δύναμη έρχεται μέσα στον άνθρωπο και τον λαμπερίζει, τον φωτίζει. Ένα στοιχείο που δίνει, λέει, η παρουσία του Θεού στον κόσμο, στον άνθρωπο, είναι η σοφία του. Αμέσως το ανοίγει το νου και ξέρει πώς να βαδίζει. Το ανοίγεται η οδός, η αληθινή, και ξέρει πώς να πηγαίνει. Γι' αυτό ένα δείγμα της υπάρξεως του Θεού ή του κακού μέσα μας, να ξέρετε, είναι η συμπεριφορά της καρδιάς μας. Παρατηρήστε, όταν αμαρτάνουμε, αμέσως δημιουργείται μέσα στο στήθος μας μια παγωμάρα, ένα σφίξιμο, ένα αίσθημα πολύ άσχημο, αυτό που λέμε ενοχή. Παρατηρήστε ταυτόχρονος, όταν πηγαίνετε και εξομολογήσετε και φεύγει αυτή η ενοχή, πώς μετατρέπεται αυτό το παγωμένο στοιχείο της καρδιάς μας σε μια θερμότητα. Να παρακολουθούμε την καρδιά μας τι βιώνει. Θα μας οδηγεί ορθά. Μας έλεγε ο γέρος Άγιος Εφραίμ στα Κατουνάκια, πάντα να κοιτάμε τη συνείδησή μας. Μην την αφήνουμε τη συνείδησή μας να φωνάζει χωρίς να δίνουμε σημασία. Και τη φημώνουμε και αρχίζουμε και διαπράττουμε εμείς τα αμαρτήματα και συνεχίζει ο έλεγχος της συνειδήσεως. Η ανθρωπότητα μετά την έλευση αυτής της νοοτροπίας του κακού βρίσκεται πλέον σε σώμα θανάτου, λέει εδώ ο Άγιος Μακάριος. Είναι όπως ο Λάζαρος στον τάφο. Όλοι βρίσκεται στη δυσοδεία του τάφου. Εκείνου γάρ πάντες εσμέν ή του σκοτεινού γένους, του Αδάμ δηλαδή. Είμαστε όλοι αυτού του σκοτεινού γένους του Αδάμ απόγονοι. Και πάντες εμείς μετέχουμε αυτής της δυσοδείας. Το είπα αυτό για να καταλάβουμε το κακό δεν έρχεται μόνο του. Μπορεί να έρχεται ο κακός διάβολος να το σπείρει, αλλά εάν δεν το θελήσουμε εμείς, δεν έρχεται μέσα στην καρδιά μας. Τη μεγάλη σημασία έχει το ελεύθερο τμήμα της υπάρξεώς μας. Γι' αυτό να έχουμε υπόψη μας ότι κανείς δεν πρέπει να μας πιέζει να δημιουργήσουμε το κακό. Ή μάλλον από κανέναν δεν πρέπει να δεχόμαστε πίεση διαπράττοντας το κακό. Έχουμε τη δυνατότητα, ιδίως τώρα μετά την έλευση του Χριστού,
να αντιδράσουμε με το όνομα του Χριστού, γιατί αμέσως διαλύεται το κακό. Από την ώρα που δεν αντιδρούμε στο κακό, να ξέρουμε ότι το φταίξιμο το έχουμε εμείς, δεν το έχει κανένας άλλος. Και να δούμε τώρα και λίγα λόγια στο άλλο το θέμα, το μυστήριο του καλού. Είδαμε πώς συνεργάζεται το κακό με τη βούληση του ανθρώπου. Αρχίζει ο άνθρωπος, ο διάβολος μπαίνει μέσα στον άνθρωπο, συνεργάζεται με τον διάβολο ο άνθρωπος και σιγά σιγά μετατρέπεται όλη η ύπαρξή μας, αυτή η ωραία ύπαρξη που έφτιαξε ο Θεός, μετατρέπεται σε ένα τάφο, σε ένα θάνατο, σε έναν άδειο. Ο Χριστός τι ήρθε, γιατί ήρθε στον κόσμο? Να δώσει ζωή. Ήλθον είναι ζωή έχωση και περισσόν ζωής. Να δώσει συνέχεια ζωής και μάλιστα αυξημένη ζωής και προδευμένη ζωής και ανωτέρα ζωής, όπως είναι η Θεία Ζωή. Και αυτό πάλι εξαρτάται από τη δική μας ελευθερία. Ο Θεός έφερε τη σωτηρία, αλλά δεν την επέβαλε σε κανέναν. Ώστε θέλει ο πίσω μου ακολουθήν απανησάστε αυτόν, αλλά λέει τον τρόπο πώς να πορευθεί, αλλά δεν επιβάλλει τον τρόπο της δικτατορίας. Αν θέλει κανείς, έτσι πρέπει να πορευθεί. Αν δεν θέλει, δεν θα έχει αυτά τα αποτελέσματα αυτής της πορείας. Πού βρίσκομαι αυτή την αρχή, ας πούμε, της αγαθής πορείας πλέον της ανθρωπίνης υπάρξης? Στο πρόσωπο του Θεανθρώπου. Αυτό αποτελεί ένα παράδειγμα για την ανθρώπινη, για τα ανθρώπινα πρόσωπα. Παράδειγμα αληθινής γνώσης. Πρώτον, στο πρόσωπο του Χριστού ως άνθρωπος θα καταλάβουμε πώς ενήργησε το κακό και πώς νικήθηκε το κακό. Αυτό που λέγαμε το πρωί. Ο διάβολος, επειδή δεν μπόρεσε να υποτάξει τον Χριστό, γιατί δεν είχε τα στοιχεία αυτά που έχουμε εμείς οι άνθρωποι, δεν είχε δηλαδή την κληρονομικότητα του κακού, δεν είχε την αδυναμία να στρέφεται προς το κακό, δεν είχε τρεψιμότητα, όπως λέμε, το σώμα του Χριστού, γιατί δεν δημιουργήθηκε όπως δημιουργήθηκαν τα δικά μας σώματα. Γι' αυτό και δεν υποτάχθηκε στο διάβολο και προσπάθησε μέχρι στο τέλος ο διάβολος να τον βάλει και αυτόν στο ίδιο λούκι που είχε βάλει όλους τους ανθρώπους. Και αντί να τον καθυποτάξει στον Άδη, όπως είπαμε το πρωί, αμέσως το άρπαξε όλους τους δεσμίους του Άδου και τους έφερε στην ύπαρξη την κανονική. Στο Χριστό λοιπόν πραγματοποιείται αυτή η μυστική ενότητα της ψυχής με το Θεό, της χάριτος με τη βούληση. Ήρθε ο διάβολος και του είπε, αν θα πέσει να με προστινήσεις θα σου δώσω όλες τις βασιλίες του κόσμου. Είπε όχι. Πώς το είπε? Με τη βούλησή του. Ήρθε ο διάβολος και του λέει, πεινάς, φάε και μπορείς να κάνεις τους λίθους άρτους, φάτους. Αν έκανε υπακοή στο διάβολο και να έκανε το θαύμα των λίθων να τους κάνει άρτους, αμέσως θα υποτασσόταν στο διάβολο. Και είπε όχι. Ήρθε το κακό, το τελικό κακό που ο διάβολος έφερε στον άνθρωπο, το θάνατο. Ήρθε μπροστά του ο θάνατος και τον έβαλε μπροστά στην ελευθερία του, στη θέληση, την ανθρώπινη. Και προς στιγμή, ως ανθρώπινη φύση που δεν γνώριζε το θάνατο, είπε, «Η δυνατόν παραθέτω το ποτήριο». Αλλά επειδή δεν ήθελε να κάνει υπακοή ούτε στο έργο του διαβόλου που ήταν θάνατος, γι' αυτό και στράφηκε πάλι στο Θεό και είπε, «Θεέ μου, Πατέρα μου, πλην ούχος εγώ θέλω, άλλο εσύ, όπως εσύ. Γεννηθεί το θέλημά σου». Και η ανθρώπινη πλέον συνεργασία με το ουσιώδες γνώρισμα της χριστιανικής δραστηριότητας με το Θεό, δηλαδή με τη χάρη του Θεού,
δημιούργησε αυτό το αγιασμό και έφερε στην οικουμένη την απαλλαγή της αρρωστημένης προσωπικότητας του ανθρώπου και έδωσε με τη συνέργεια αυτή της βουλήσεώς μας και της χάρης του Θεού, έδωσε αυτό που λέμε την θέωση και την χάρη. Έδωσε την ζωή τη σωστή. Σε όλη την κλίμακα τώρα, από την ώρα που θα πάρουμε τα πρώτα δείγματα της χάρης του στο Θεό, τις πρώτες καραμελίτσες με την προσωπική μας υποταγή και υπακοή στο θέλημα του Θεού, μέχρι που να έρθει μέσα μας το ζαχαροπλαστείο, το πλήρες δηλαδή, η πλήρες απολαβή, υπάρχει μια κλίμακα τελειοποίησης. Η χάρις μέχρι που να έρθει αυτή τελεία πνευματική κατάσταση στον άνθρωπο συνεργάζεται σε όλες τις διαδρομές που θέλει η ψυχή. Και η βούλησή μας δεν πρέπει να είναι αρχική μόνο συνεργασίες με τον Θεό, αλλά πρέπει να είναι συνεχής και να ψάχνουμε να βρούμε τι το θέλημα του Θεού και να υποτασσόμαστε στο θέλημα του Θεού. Και αυτή η υποταγή στο θέλημα του Θεού δεν είναι τίποτε άλλο παρά ένα αίσθημα ότι χωρίς το Θεό δεν μπορεί να κάνει τίποτα κανείς. Σας είπα το πρωί για τις Παρθένες, τις 10 Παρθένες. Οι 5 αντιλήφθηκαν ότι η σωτηρία έρχεται απόξω. Είχαν λάδι και διατήρησαν τη φλόγα μέσα τους. Οι 5 δεν το αντιλήφθηκαν αυτό. Νόμιζαν ότι τότε ήταν Παρθένες, είχαν φυσικές αρετές, νόμιζαν θα σωθούν. Όχι. Πρέπει να αισθανόμαστε πάντα, όσο ψηλά και αν βρισκόμαστε, ότι άνευ του Θεού ουδυνάμε θα πίνω δεν. Οι Άγιοι πόσο ψηλά έφτασαν. Και όμως ο Θεός τους δίδασε μέχρι το τέλος. Απορούσε ο Μέγας Αντώνιος πως αξιοποίησε ο Θεός ένα τσαγκάρι στην Αλεξάνδρεια. Και ήθελε να τον γνωρίσει, να δει τι έχει τελειότερο από αυτόν. Και αντιλήφθηκε ότι ο τσαγκάρης είχε το ταπεινό φρόνημα, την αίσθηση ότι είναι ουδέν, όλοι είναι πάνω και αυτός είναι κάτω. Που ο Μέγας Αντώνιος, παρόλο που έφτασε ύψη αρετής και ταπείνωσης, δεν το είχε αυτό. Καταλάβατε πώς πρέπει σε όλη μας την πορεία να μην μας πλανά ο λογισμός. Α, τώρα εντάξει, δεν έχω ανάγκη, έφτασα, πήρα από τον Θεό, ευχαριστώ τον Θεό, προχωρώ. Όταν έφευγε κάποιος από τους νέους παλιά που ήμασταν και συνδιδασκόμασταν, ας πούμε, τις πίστες Θεός μας, μερικοί αποσυρτούσαν, έφευγαν από κοντά μας. Ιρωνικά τους λέγαμε, αυτός τα μάθε, δεν θέλει άλλο και έφυγε. Δεν μαθαίνει ποτέ τα θεία κανείς. Τα θεία μπορεί να τα παθαίνει συνεχώς με διαφορετικό τρόπο κάθε φορά και στον παράδεισο να πάμε. Τα θεία δεν έχουν τέλος, δεν έχουν κουρασμό. Έχουν μόνιμη συνεργασία με τον Θεό. Όσο ο Θεός δίδεται, τόσο ανοίγεται η διάθεση του ανθρώπου. Και όσο ανοίγεται η διάθεση του ανθρώπου, τόσο ο Θεός δίδεται. Άρα, σε όλη μας τη ζωή, να αισθανόμαστε ότι είμαστε συνεργοί Θεού. Δεν θα αφήσουμε τον εαυτό μας και θα πούμε, τώρα φτάνει, κουράστηκα, δεν μπορώ άλλο. Από την ώρα που θα πούμε αυτό, ότι κουράστηκα, αμέσως θα μας ξεκουράσει ο διάβολος, θα μας αναπαύσει με άλλα πράγματα. Ο Άγιος Ισαάκ υπογραμμίζει και ξέρει την ανθρώπινη αυτή συνεργασία της τελείωσης του ανθρώπου με τη χάρη του Θεού σε όλη τη ζωή του χριστιανού. Η χάρη έρχεται και ανοίγει τα μάτια μας. Μια φορά, όταν ήμασταν νέοι, ακούσαμε για τον Θεό και για μια στιγμή αισθανθήκαμε ότι βρισκόμαστε σε ένα άλλο κόσμο. Ποιος μας την άνοιξε αυτή την πόρτα? Η χάρη του Θεού. Είναι, όπως λέμε, η πρώτη ενέργεια της χάριτος, η δωρεάν, η τελείως δωρεάν. Ταυτοχρόνως, παραχωρεί ο Θεός μερικές φορές πειρασμούς για να μπορέσει να ασκηθεί ο άνθρωπος περισσότερο και οι πειρασμοί για μια στιγμή χάρη τους κάνει οδούς και θύρες γνώσεως Θεού. Πώς έλεγε ο Ιώβ,
Πριν πάθω, άκουγα για το Θεό. Μετά τα παθήματά μου, είδα το Θεό. Άρα ούτε τους πειρασμούς τους αποφεύγει ο άνθρωπος. Γιατί το θεωρεί ότι είναι και αυτό μια συνεργασία του Θεού με τον άνθρωπο. Το πρώτο που δίνει στην ψυχή η χάρη του Θεού είναι το να ταπεινώνει το άνθρωπο. Να μην θεωρεί και να μην λογίζεται ότι είναι μεγάλος άνθρωπος. Αρχίζει, λέει αυτός, λογίζεστε μέγα περί αυτού. Απομακρύνεται από αυτόν μετά από την ενέργεια της χάριτος του Θεού, απομακρύνεται η άγνοια και έρχεται πλέον στην ασθενή φύση μας η γνώση του Θεού. Είδατε, οι απλοί ψαράδες πριν την Πεντηκοστή πως ήτανε και μετά την Πεντηκοστή πως έγιναν. Έγιναν άφοβοι, έγιναν σοφοί, σοφίστηκαν. Έγιναν αγαπώντες, έγιναν ταπεινοί. Δεν τους πείραζε καθόλου ούτε ο έπαινος, ούτε ο διωγμός. Και μάλιστα κατά το διωγμό χαίρονταν το ότι πάθαιναν όπως έπαθε ο Χριστός. Με τη συνέργεια της χάρη του στο Θεό και της αλήθειας του ανθρώπου αυξάνει και η πίστης. Μερικές φορές η πίστη μας είναι πολύ θεωρητική. Πιστεύουμε σε μια ανωτέρα δύναμη. Αυτή δεν αρκεί η πίστη για να εδραιώσει στον άνθρωπο την πεποίθηση ότι ο Θεός είναι παρόν. Χρειάζεται βαθμία η συνεργασία με τη χάρη να έρχεται μικρόν κατά μικρόν και να φτάσει εις άνδρα τέλειον. Σιγά σιγά. Απότομα δεν μπορεί να δει κανείς τον όλυμπο. Θα πάει πρώτα μερικά μέτρα, μετά μερικά εκατοντάδες μέτρα, μετά μερικά χιλιόμετρα. Και ανάλογα με τη δύναμη που έχει η φυσική δύναμη και να βαδίσει αλλά και να προσλαμβάνει τη βοήθεια, είναι και η πορεία του. Αλλά το να στέκεται δεν πρέπει να το θεωρεί ότι είναι μια τελειότητα. Ξέρετε πόσοι από εμάς άνθρωποι λέμε φτάνει τώρα, μεγάλωσα, εργάστηκα, κουράστηκα, δεν χρειάζεται άλλο. Τώρα ο Θεός δεν χρειάζεται να κάνω εγώ τίποτα. Θα με φυλάξει, θα με σώσει, θα με οδηγήσει στον παράδεισο. Οι πατέρες δεν αφήνουν περιθώρια τέτοια να σκέφτεται ο άνθρωπος. Η χάρη δίδεται ιδιαίτερα στους ταπεινούς ανθρώπους και ιδιαίτερα σε εκείνους οι οποίοι έχουν μηδενική αξιολόγηση για τον εαυτό τους. Εκεί χύνεται με όλη τη δύναμη της χάρης. Οι ταπεινόφρονες σοφίζονται. Όχι μόνο σοφίζονται στο να διδάσκουν τα σοφά διδάγματα του Ευαγγελίου, αλλά κυρίως, λέει, στους ταπεινόφρονες ανοίγονται ένα-ένα τα μυστήρια. Ένα-ένα τα μυστήρια του ουρανού. Αλλά κυρίως το μυστήριο του Πάσχα. Το μυστήριο το πώς να χαίρεται κανείς όταν παθαίνει. Πού να τα βρούμε εμείς. Εδώ λιγάκι μας τσιγκλίζει ο άνθρωπος και πετιόμαστε μέχρι το ταβάνι. Πού είναι αυτό που λέει ο Ιάκωβος, αδελφό Θεός. Πάσαν χαράν υγίσαστε αδελφοί μου όταν περιπέσετε ποικίλης πειρασμής. Να αισθάνεστε χαρούμενοι όταν πέφτε σε πειρασμούς. Αυτά τα παθήματα και οι πειρασμοί συνήθως προσθέτουν χάρη. Και αυτό γίνεται πάλι μέσα από τη θέλησή μας. Θέλουμε και παθαίνουμε. Θέλουμε και υπομένουμε. Θέλουμε και συνεργαζόμαστε με το Θεό, ο οποίος δεν μας χαϊδεύει μόνο τα αυτιά, αλλά θέλοντας σαν καλός ιατρός να μας θεραπεύσει από τα δεινά του διαβόλου, μας παραχωρεί και εγχειρήσεις και πειρασμούς τέτοιους που θεραπεύουν την ύπαρξή μας. Όταν όμως κάποτε έρθει πάλι η αδράνεια,
και αρχίσει εξαιτίας αυτής η φιλαμαρτησία, δηλαδή η φιλία μας με την αμαρτία, τότε ο άνθρωπος να ξέρει ότι στερεί τον εαυτό του από τη χάρη. Στερεί ένα μέσο με το οποίο μπορεί να δικαιώσει και να εννοήσει και τα παθήματα κάμει και ακόμα και τους πειρασμούς, να τα θεωρήσει ότι είναι νοητά εργαλεία του Θεού που τον αγιάζουν. Καταλήγω. Το μυστήριο του κακού διήλθε μέσα στον άνθρωπο με την ελευθέρα βούλησή του και δημιούργησε τα δεινά της ανθρωπίνης φύσεως, τα οποία, όπως μας είπε ο Άγιος Μακάριος, είναι τάφος. Όλη η ανθρωπότητα βρίσκεται σε αποσύνθεση και σε τάφο. Το μυστήριο του αγαθού, και αυτό θέλει την ελευθερία του ανθρώπου, και χωρίς αυτή δεν ενεργείται εκ μέρους του Θεού, κι αν το θελήσει ο άνθρωπος όπως θέλησε το κακό, αμέσως θα φτάσει όχι σε τάφο, αλλά σε ύψη ουράνια, τα οποία είναι η είσοδος του Θεού μέσα στον άνθρωπο και η άνοδος του ανθρώπου προς το Θεό. Μακάρι να μας αξιώσει ο Θεός πρώτα να κατανοήσουμε αυτά τα πράγματα και εν συνεχεία να εργαστούμε, να μείνουμε πάντα στο Θεό, πάντα, πάντοτε. Να μείνουμε ψυχήτη και σώματι, όλη η ύπαρξή μας, στη βούληση του Θεού και στην κατενέργεια συνεργασία του Θεού, την συνειδητή συνεργασία του Θεού. Και να μην δικαιολογούμαστε ποτέ ότι εγώ είμαι αδύνατος άνθρωπος και δεν μπορώ να κάνω τίποτα και δεν μπορώ να κάνω αυτά και ευελπίζω στο Θεό μόνο. Μόνο ο Θεός δεν μπορεί να μας κάνει δουλειά. Το βλέπουμε εξάλλου κάθε μέρα τόσα χρόνια που ζούμε, ότι από την ώρα που δυνόμαστε στο Θεό και κάνουμε τα πιο απλά πράγματα, την πιο απλή πράξη, να πάμε να χρησιμολογηθούμε, ας πούμε, από την ώρα εκείνη έρχεται ο Θεός και μας αμείβει και μας ανταμείβει και μας παρουσιάζεται μέσα στην καρδιά μας. Τη συνεργασία αυτή του Θεού, της βουλήσεως με τον Θεό, εμείς οι χριστιανοί τουλάχιστον μην την πάψουμε. Τη συνεργασία με τον διάβολο που κληρονομήσαμε, εμείς οι χριστιανοί πρέπει πάση θυσία με το δεύτερο σκέλος της συνεργασίας με τον Θεό να το καταργήσουμε, για να καθαρίσει η φύση μας, να καθαρίσει όλη η ύπαρξή μας και να μπει πλέον στην πορεία της σωτηρίας. Σωτηρία ουσιαστικά δεν είναι τίποτε άλλο παρά η είσοδος του ανθρώπου στα μεγαλεία που δημιουργήσε ο Θεός για τον άνθρωπο. Και τα μεγαλεία αυτά είναι ο ουρανός. Μάτι, λέει, ανθρώπου δεν είδε. Νους ανθρώπου δεν ανέβη. Σε ποια? Σε αυτά που ετοίμασε ο Θεός για τον άνθρωπο. Αξίζει τον κόπο να απολαμβάνουμε τα σκουπίδια εδώ, τα ξυλοκέρατα της γης αυτής και να χάνουμε τα μεγαλεία που είναι πλασμένη η ψυχή μας να απολαύσει? Νομίζω δεν αξίζει τον κόπο. Γι' αυτό σκάνει ο καθένας τον αγώνα του, κυρίως τον τρόπο της μετανοίας του, της διάθεσης της καρδιάς του, να τη δώσει και τον αγώνα του τον ασθητικό όσο διαθέτει ο καθένας, για να μπορεί να γίνει μέτοχος των ουρανίων του Θεού μυστηρίων. Αυτά. Τώρα, αν θέλει να πει κάτι κανείς, έχουμε λίγο χρόνο, μπορούμε, γιατί θα πάμε στην Αγρυπνία. Ναι. Ναι. Για την ελεύθερη βούληση που αντιμετωπίσαμε στις μέρες μας, πόσο μπορούμε να αντισταθούμε όταν η ελεύθερη μας βούληση βλέπουμε καταπατήτη? Από τους άλλους. Ξαναγκάζουν με διαφόρους τρόπους. Στη σημερινή εποχή, στη σημερινή μας, πώς μπορούμε να αντισταθούμε? Με το πνεύμα της θυσίας. Πρώτα να έχουμε το πνεύμα της γνώσεως, ότι αυτό που κάνουμε εμείς είναι το ορθό. Και μια φορά μπορεί να μην είναι το ορθό. Και ο άλλος δεν θέλει να επιβάλλει τη θέλησή του, αλλά προβάλλοντάς την να μας βοηθήσει προς αυτήν την κατεύθυνση. Εάν λοιπόν ο νους μας φτάσει σε μια θεογνωσία τέτοια, που να
ξέρουμε ότι αυτό είναι ορθό, θα πρέπει να προβάλλουμε το πνεύμα της θυσίας. Πώς πρόβαλαν οι μάρτυρες? Μέχρι θανάτου. Το πνεύμα της θυσίας. Δεν ήξεραν οι Άγιοι ότι αν θα θυσίαζαν στα είδωλα θα παρέβαιναν τη συνεργασία τους με τον Θεό? Το ήξεραν. Γι' αυτό και έμεναν σταθεροί και είπανε όχι. Ό,τι και να μας κάνεις. Ξέρανε τι δυνάμα στα νηστήρια κάνανε οι άρχοντες. Και έλεγαν όχι. Και πρόβαλαν τη θέλησή τους, την αγαθή, την αθή. Δεν ξέρανε οι νέοι Άγιοι. Ο Άγιος Δημήτριος, ο Άγιος Γεώργιος, ο Άγιος Μινάς. Αυτοί ήταν νέοι αξιωματικοί, νέα παλικάρια ήταν. Δεν ξέρανε ότι θα πεθάνουν νέοι. Ξέρανε, αλλά πρόβαλαν αντίσταση. Και το αποτέλεσμα ποιο ήτανε? Νίκησαν τους σταυρωτές, νίκησαν δηλαδή τους εχθρούς και ταυτοχρόνως δοξάστηκαν στην Οικουμένη. Ένας τέτοιος άνθρωπος που πεθαίνει για την αλήθεια, τελικά ο Θεός τον δοξάζει, δεν τον αφήνει έτσι. Αυτό το πνεύμα θυσίας πρέπει να το έχουμε, αλλά προτού έχουμε αυτό το πνεύμα θυσίας πρέπει να είμαστε πληροφορημένοι μέσα στην καρδιά μας ότι αυτό που σκεφτόμαστε και βιώνουμε και πράττουμε είναι το θέλημα του Θεού. Αυτό γέροντα θα μας το πληροφορήσει η καρδιά μας? Στην αρχή θα μας το πληροφορήσουν έξω πληροφορίες που δεχόμαστε από τις μελέτες μας ή τις αυτές. Αλλά δεν θα εμπιστευόμαστε πλήρως αυτό. Θα πρέπει να έχουμε την προσευχή μας και την προσήλωσή μας στο Θεό και μόνο στο Θεό και όχι στα άλλα, μην περιζόμαστε από τα άλλα, τα οποία πληροφορεί την καρδιά ο Θεός ως αλήθεια και τη δίνει και δύναμη εκείνη τη στιγμή. Δηλαδή λέμε η χάρη στο Θεό είναι συνεργούσα συνεχώς. Την ώρα που κάνεις μια θυσία αμέσως λαβαίνεις μια σοφία και μια δύναμη. Άμα την ώρα που κάνεις θυσία δεν έχεις αυτή τη δύναμη και αυτή τη σοφία, σκοτίζει το νου σου, συγχύζεσαι και δεν έχεις τη δύναμη και φοβάσαι και τρέμεις, σημαίνει ότι μην προχωρείς, δεν έχεις πληροφορία Θεού. Κατά την ώρα του μαρτυρίου της θυσίας ο Θεός πληροφορεί. Δεν έλεγε μη με ρημνάτε τι θα πείτε την ώρα που θα σας βάζουν στα απολογητήρια. Το Πνεύμα του Θεού θα σας χαριτώσει να πείτε εκείνα τα οποία πρέπει. Ας είναι εις βάρος της ζωής σας. Εσείς θα το πείτε. Αυτό είπε ο Άγιος Στέφανος. Νεαρός ήταν ο Άγιος Στέφανος. Και όλους τους σοφούς των Ιουδαίων τους έκανε σκόνη με τα διδάγματά του. Και στο τέλος είδε και το Θεό ανοιγωμένο στους ουρανούς. Οι άρχοντες έκαναν τη δουλειά τους. Ποιος έμενε μέσα στην ιστορία αυτός που δικαιώθηκε, οι Φαρισαίοι ή ο Στέφανος? Εδώ διαβάζαμε προχθές ένα συνεργαστή που είχε προβάλλει για τον Άγιο Ιάκυνθο. Είχε τόσο πολύ τιμωρήσει τον Άγιο Ιάκυνθο και τόσο πολύ υπέμεινε ο Άγιος Ιάκυνθος που στο τέλος όταν είδε ότι δεν μπορούσε να τον νικήσει τον αποκεφάλισε και μετά πήγε με τον υπασπιστή του να φάνε και δεν μπορούσε να φάνε. Και όχι μόνο δεν μπορούσε να φάνε αλλά τον έπιασε και τρέλα και πέθανε αμέσως ο άρχοντας αυτός που δημιουργήθηκε. Αυτό δεν είναι Θεία Παρουσία? Έπαθε τρέλα. Ο υπασπιστής δεν ήθελε να τον σκοτώσουν. Ο άρχον, αυτός που δεν θυμάμαι το όνομά του, ήθελε πάση θυσία να πεθάνει με μαρτύρια. Και επειδή δεν επίθετο, τον έκοψε το κεφάλι. Και ο υπασπιστής μόλις είδε αυτό το τέλος, έφυγε πίσω, ενώ τον κάλεσε στο τραπέζι για να φάνε, έφυγε πίσω στο δωμάτιό του, στενοχωρημένος και αυτά. Και από κοντά έφυγε και ο άρχον, δεν πήγε να φάει, και πήγε στο κελί του και εκεί μέσα λέει σάλεψε, τρελάθηκε. Κοιτάξτε ο συνεργαζόμενος με τον Θεό που φτάνει, στο θάνατο μεν, αλλά στη δόξα. Κοιτάξτε ο συνεργαζόμενος με τον διάβολο που φτάνει, στην επιβολή της δυνάμεως του, της κουφής δυνάμεως του, αλλά στην τρέλα. Εμείς πάλι η θέλησή μας θα είναι εκείνη η οποία θα ρυθμίσει
το πώς θα συμπεριφερθεί σε αυτές τις δύσκολες ώρες. Γιατί μιλάω εγώ για την ελευθερία. Τώρα, να μην αναφερθούμε σε αυτό το γεγονός του εμβολιασμού. Δεν θεωρώ ότι είναι ορθό το να επιβάλλει κανείς τη γνώμη του. Ας είναι άρχονας, ας ενδιαφέρεται για την υγεία των ανθρώπων. Γιατί? Γιατί και ο Θεός δεν επέβαλε την υγεία. Ρώταγε, θέλεις υγιείς γενέστε. Αν θέλετε, έπρεπε να πει ελεύθερα, πάρτε. Όχι να δημιουργούμε δυο μερίδες ανθρώπων. Και όσοι εμβολιάζονται θα είναι τα καλά παιδιά και όσοι εμβολιάζονται θα είναι στα τάρταρα του Άδου. Βάσει ποιες λογικές. Κι όμως πολλοί από φόβο μην τυχόν πάνε στα τάρταρα, όχι του Άδη αλλά του Μητσοτάκη, επαναχωρούν από τις πρώτες θελήσεις. Και αν είναι το ορθό να επαναχωρήσουν με τη θέλησή τους. Αν όμως δεν είναι το ορθό και δεν το θέλουν. Ήρθε ένας χθες και μου είπε ακούμε και εγώ χωρίς να το καταλάβω πήγα και έκανα το ένα εμβόλιο. Μόλις έκανα το ένα εμβόλιο έπαθα για μια στιγμή και ήθελα ψυχίατρο, ήθελα αυτό, δεν ήξερα τι να κάνω. Και ήρθα λέει κοντά σε εσάς γιατί άλλη μια φορά είχα μια τέτοια εκδήλωση και επί ένα χρόνο με καθοδηγούσατε και συνήθα. Λοιπόν, και ήρθε πάλι και μου λέει τώρα είμαι αποφασισμένος να μην κάνω το δεύτερο εμβόλιο. Παιδάκι μου, το λέω, μην κολλάς έτσι. Άμα το θέλεις, μην το κάνεις. Αλλά άφησε τον εαυτό σου ελεύθερο. Μπορεί αύριο να θελήσεις κάτι άλλο πάνω σε αυτά τα δράματα. Δεν είναι δογματικά θέματα αυτά. Είναι περιστάσεις που μας τις επιβάλλουν από όξο, αλλά και εμείς μερικές φορές πειθόμεθα και δεν κάνουμε κακώς σε πολλά που πειθόμεθα. Αλλά όμως, σκέψου πρώτα, ηρέμησε πρώτα. Έχει μέσα σου ήρεμη η καρδιά. Να αρχίζεις να ζεις την αλήθεια και την αφοβία και μη φοβάσαι, θα σου δώσει φωτισμό ο Θεός τι θα πράξεις. Καθίσαμε πάνω από μια μισή ώρα και θα λέγουμε και έφυγε λίγο να πάμε στο καμένο, αλλά θέλω να πω πόσο αυτή η επιβολή και αυτή η στέρηση της ελευθερίας ταράζει τον άνθρωπο και μόνο αυτό. Αυτό είναι το μεγαλύτερο καλό. Δεν μπορεί να το επιβάλλει. Ούτε ο Θεός μπορεί να το επιβάλλει. Αν ήταν να το επιβάλλει, θα έπιανε τον άνθρωπο που ταυτί, θα λέει αυτό είναι το καλό, αυτό θα κάνεις. Εάν δεν κάνεις αυτό, πάει σε βάρος στην ανυπαρξία. Δεν είναι έτσι ο Θεός. Η ελευθερία είναι στοιχείο, όπως έλεγε ο Ισοφρόνιος, που το έδωσε ο Θεός. Και δεν μπορεί να μας το στερήσει κανείς, γιατί δεν μας το έδωσε κανείς. Μας το έδωσε ο Θεός. Και επειδή ο Θεός δεν μας θέλει την ελευθερία, γι' αυτό ακολουθούμε ελεύθερα το Θεό εμείς. Αυτό. Με το ζώνη θα μας κάνουν υγιείς. Ναι. Εμείς δεν θέλουμε αυτοί θα μας κάνουν υγιείς. Θέλουν το καλό μας χωρίς να θέλουμε εμείς. Άστε καλά. Ευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ, Θεός ελέησον και σώσον ημάς.